Χαιρετίζουμε την άμεση απάντηση του εργατικού λαϊκού κινήματος, των σωματείων, των φορέων και του εργατικού κέντρου του Πειραιά ενάντια συμφωνία κυβέρνησης Κόσκο για την παραχώρηση επιπλέον του 16% των μετοχών του ΟΛΠ. Είναι μια εξέλιξη ενάντια στις ανάγκες των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων, της νεολαίας του Πειραιά. Είναι η συνέχεια όλων των αντιλαϊκών σχεδιασμών των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων που ξεδιπλώνονται όλα αυτά τα χρόνια για να αυξάνουν τα κέρδη τους η Κόσκο, οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι και οι επιχειρηματίες, οι εργοδότες. Η σημερινή συμφωνία είναι το επιστέγασμα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση των λιμένων. Είναι η φυσική συνέχεια της απαράδεκτης σύμβασης παραχώρησης που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016 με την Κόσκο, παραχωρώντας το 51% του ΟΛΠ και ανοίγοντας τον δρόμο για το υπόλοιπο 16%. Και όλα αυτά γιατί μέσα από την επίθεση στις ανάγκες του λαού και της νεολαίας διασφαλίζονται τα κέρδη των ομίλων, των εφοπλιστών και άλλων επιχειρηματιών. Για τα κέρδη τους επιδίδονται στα εργατικά εργασιακά δικαιώματα μέσα στους χώρους δουλειάς και την ίδια ώρα δεν αφήνουν ούτε μισό ελεύθερο χώρο από αυτούς που έχουν απομείνει στην ακτογραμμή του Πειραιά χωρίς να ξεδιπλώνουν τα επιχειρηματικά σχέδιά τους για να τους τα καταπατήσουν, δημιουργώντας μια αφόρητη κατάσταση στις λαϊκές γειτονιές μας, στο Πέραμα, στο Κερατσίνι, στη Δραπετσόνια και ευρύτερα στην περιοχή του Πειραιά. Το επενδυτικό σχέδιο της Κόσκο έχει ως μοναδικό κριτήριο την κερδοφορία του μονοπωλίου και των εφοπλιστών. Γι' αυτό, μαζί με τα μεγαλοπίβολα σχέδια, πάνε χέρι-χέρι η επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, αξιοποιώντας το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχουν νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ. Οξύνει τις αγωνίες για το αν θα έχουν δουλειά οι εργαζόμενοι, για το εισόδημά τους, για τους όρους υγείας και ασφάλειας, για την ποιότητα ζωής στην περιοχή με τις αλλαγές στους τελεστές δόμησης και με τις fast-track διαδικασίες αδειοδότησης χωρίς υπολογισμό των συνοπειών σε περιβάλλον της ζωής της λαϊκής οικογένειας. Οξύνει ακόμα την αγωνία των μικρών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και εμπόρων που αντιμετωπίζουν ούτως ή άλλως το φάσμα της χρεοκοπίας. Τα επιδυτικά σχέδια της Κόσκο φέρνουν επιδείνωση ακόμα περισσότερο των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Οι ήδη εργασιακές σχέσεις λάστιχου που προϋπήρχαν, η εργολαβική απασχόληση, η έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των βαρέων και αρθυγινών δημιουργούν συνθήκες εργασιακής ζούγκλας στο λιμάνι και γενικότερα στους χώρους δουλειάς. Φέρνει συρρήκνωση και των τελευταίων ελάχιστων ελεύθερων χώρων σε όλους τους παραλιμένιους δήμους της περιφέρειας του Πειραιά. Χώροι όπως τα λοιπάσματα, ο πρώην ΟΔΗ, ο ΑΡΜΟΣ ετοιμάζονται να παραδοθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Ο λαός στο Πειραιά έχει ελάχιστες πια προσβάσεις στη θάλασσα. Νέους κινδύνους για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, με οδυνηρές συνέπειες για το λαό του Πειραιά, αφού όλος αυτός ο σχεδιασμός προχωρά άναρχα και στα πλαίσια σκληρών ανταγωνισμών. Τα μέτρα προστασίας θεωρούνται κόστος και από την κυβέρνηση και από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση στον ήδη επιβαρημένο και πολύπαθο Πειραιά. Αφορά σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στις ακτές, σε κομπές ρήπων, στο συγκοινωνιακό τομέα, στην αλλίωση των ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της πόλης. Στο επιχείρημα που ακούγεται ότι πρέπει το εργατικό κίνημα να διεκδικήσει να υπάρξει μια δίθεν καλύτερη σύμβαση παραχώρησης ανάμεσα στο κράτος και την Κόσκο, είναι δυστυχώς από προσανατολισμό, από προσανατολιστικό, από τις σημερινές ανάγκες και την κατεύθυνση του αγώνα. Καμία σύμβαση ανάμεσα στο κράτος και την Κόσκο δεν μπορεί να είναι φιλική προς εργαζόμενους και να προστατεύει τα δικαιώματά τους. Και αυτό γιατί το κριτήριο στη λειτουργία του λιμανιού ήταν και παραμένει η κερδοφορία των ομίλων και των εφοπλιστών και ακριβώς αυτή είναι που απαιτεί όλο και μεγαλύτερο χτύπα σε μισθούς, όρους εργασίας, συμβάσεις, ωράρια, μέτρα ασφάλειας και υγείας. Πολύ περισσότερο είναι εξοργιστικό να ακούμε τους προηγούμενους κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ να φωνασκούν ενάντια στη συμφωνία της κυβέρνησης με την Κόσκο, την ώρα που αυτοί έδωσαν το πράσινο φως για να τα σαρώσουν όλα επιχειρηματικοί όμιλοι και πιο συγκεκριμένα η Κόσκο στο λιμάνι. Όσοι ζητούν σήμερα εξηλαίωση για τη φαρδιά πλατιά υπογραφή τους στο έγκλημα να ψάξουν να βρουν αλλού για λοτοφάγους. Το κυριότερο που δείχνει την προβληματική αυτή στάση είναι η τωρινή κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Ότι δηλαδή παραχωρεί το 16% ενώ η Κόσκο δεν έχει κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις που προβλέφθηκαν. Μα ακριβώς αυτές οι επενδύσεις είναι που σαρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού του Πειραιά. Δηλαδή, με το 100% από μεριάς Κόσκο, η προβλήτα στην Πειραϊκή θα έπαβε να αποτελεί ένα περιβαλλοντολογικό έγκλημα
που αποκόβει το λαό από την πρόσβαση στη θάλασσα μαζί με πολλές άλλες επιπτώσεις. Θα έπαβε να είναι απειλή η ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση της τραπεζόνας, του Περάματος και του Κερατσινίου από την ενδεχόμενη κατασκευή Car Terminal 4 προβλήτας ή μεγάλου ναυπηγείου. Θα έπαβε να δουλεύουν εντατικά με την εργοδοτική τρομοκρατία και με εργολάβους οι λιμενεργάτες στους προβλήτες 2 και 3. Φυσικά τα ερωτήματα είναι ρητορικά, απλά όμως δείχνουν τη σκυταλοδρομία στην αντιλαϊκή διαχείριση και την επί της ουσίας συμφωνία Νέα Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στα επιχειρηματικά σχέδια της Κόσκο αλλά και των άλλων ομίλων. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, διατραλώνουμε την αντίθεσή μας στους σχεδιασμούς που υπηρετούν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Παλεύουμε για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Μαζί με τον αγώνα ενάντια στα επιχειρηματικά σχέδια Κόσκο, εφοπλιστών και άλλων ομίλων, οργανώνουμε τον αγώνα για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων και σε μαζική απειθαρχία στο νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Περνάμε στην αντεπίθεση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και του μεγάλου κεφαλαίου που επιτίονται στα δικαιώματά μας για δουλειά, υγεία, πρόνοια, ποιότητα ζωής, παιδεία για τα παιδιά μας και άλλα, για να ασφαλίζουν φυσικά τα κέρδη τους. Οργανωνόμαστε στα συνδικάτα. Αυτή είναι η δύναμή μας. Η πρωτοβουλία των κατοίκων των πυρόπτυχων περιοχών για να σωθεί το λαϊκό βιός και τα δάση στις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, ο αγώνας των εργαζομένων της E-Food και η τεράστια αλληλεγγύη που εκφράστηκε στον αγώνα τους ενάντια στους κυβερνούς εταιρείας. Ο αγώνας των εργαζομένων για την υπεράσπιση υγείας και της ζωής σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, η μαζική απεργιακή μάχη ενάντια στο αντεργατικό έκτρωμα του Χατζηδάκη είναι αυτά που δείχνουν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Έχουμε πλέον πολύχρονη πείρα, είτε σε κρίση, είτε σε ανάκαμψη, η εργατική τάξη, οι αυταποσχολούμενοι είναι αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο. Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα ποσοστά ανάπτυξης, δεν μπορεί να κρύψει ότι αυτά αφορούν τα κέρδη των ομίλων. Την ίδια στιγμή, το λαϊκό εισόδημα παραμένει καθυλωμένο και προς τα κάτω. Τις μεγάλες επιχορηγήσεις των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για να σωθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα πληρώσουν για άλλη μια φορά τα λαϊκά στρώματα με τη δυσβάσταχτη αντιλαϊκή φορολογία αλλά και με τη μεγάλη εκτείναξη της ακρίβειας στο ρεύμα, στα ενίκια και στα κύρια είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Το λιμάνι του Πειραιά το κατακτά το ένα ρεκόρ κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας μετά το άλλο. Όμως τους θησαυρούς ανάπτυξης καρπώνονται η Κόσκο και οι εφοπλιστές στο μεγάλο κεφάλαιο. Για τους εργαζόμενους στην ακτοπλοεία, στο λιμάνι, στην ναυπηγοεπισκευή και σε άλλους κλάδους παραμένει η αναδουλειά, η ανακύκλωση ανεργίας, μεροκάματα και επιδόματα πείνας, δεκάδες εργατικά ατυχήματα, ένταση εκμετάλλευσης. Την ίδια ώρα, η θέση των εργαζομένων και τα λαϊκών στρωμάτων του Πειραιά χρόνο με το χρόνο επιδεινώνεται γιατί ζουν τις συνέπειες έντασης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Υπάρχει διέξοδος και προοπτική για το λαό. Η προοπτική για τους εργαζόμενους βρίσκεται στην ανατροπή αυτής της κατάστασης. Γι' αυτό καλούμε κάθε σωματείο, κάθε συνδικάτο, κάθε εργαζόμενο στον Πειραιά να παλέψουμε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που περιορίζουν και καταργούν εργασιακά και συνδικαστικά δικαιώματα. Για σταθερή δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα 7 ώρο περθήμερο 35 ώρο. 6 ώρο περθήμερο 30 ώρο για τα βαρέα και αρθυγινά. Όχι στη μονιμοποίηση της εργασίας, επαναφορά της ηλιακής αργίας σε όλους τους κλάδους. Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, χωρίς εργολαβικές και ελαστικές σχέσεις απασχόλησης. Να μπει τέρμα στην ομοιρία χιλιάδων εργατών που ζουν με την αγωνία του αν θα έχουν μεροκάματα. Κατάργηση του ΕΣΚΟΥΣ των δηλεπορικών γραφείων. Διεκδικούμε μέτρα ουσιαστικής στήριξης στους ανέργους για όλη την περίοδο της ανεργίας. Κανένας άνεργος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Καμία διακοπή ρεύματος, νερού, σταθερού τηλέφωνου σε άνεργους απλήρωτους εργαζόμενους. Αναστολή κάθε υποχρέωση προς τράπεζες και δημόσιο. Διαγραφή των χρεών από τόπους. Όσο διαρκεί η ανεργία, οι άνεργοι και τα μέλη της οικογένειάς τους να έχουν πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος από τη φοροεπιδρομή και την ακρίβεια. Να καταργηθούν οι αντιλαϊκοί φόροι, ο ένφια και ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Να μπει φρένο στα επιχειρηματικά σχέδια και τις πράσινες business που χαρατσώνουν τους λογαριασμούς των λαϊκών οικοκυριών και των αυταποσχολούμενων. Για την προστασία της υγείας του λαού. Για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ξεχωρίζουμε την άμεση ανάγκη να αναβαθμιστεί ουσιαστικά και αποφασιστικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που έχει καταληφθεί στη μοίρα της. Για την προστασία του περιβάλλοντος, των ελεύθερων χώρων και της ποιότητας ζωής στις γειτονιές μας. Ενάντια σε όλα τα σχέδια της κυβέρνησης, περιφέρειας, δήμων και επιχειρηματικών ομίλων που είναι σε βάρος αυτών των αναγκών, όπως η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο σχιστό,
λειτουργία των καζανιών πετρελοειδών στην Απετσόνα και Πέραμα στην κατασκευή προβλήτας κρουαζιέρας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, όσο το λιμάνι και άλλες κρίσιμες υποδομές βρίσκονται στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων και του αστικού κράτους, δεν μπορούν να είναι στην υπηρεσία των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών. Οι εργαζόμενοι και ο λαός του Πειραιά να μπουν τώρα στη μάχη να ανατρέψουν τα σχέδια της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε ντόπιους και διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους για τον έλεγχο του λιμανιού του Πειραιά συνδέεται με τυχοδιωτικά σχέδια των υπεριαλιστών, εκφράζονται σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, Κίνας, με οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα μεγαλώνει ακόμα περισσότερη ανάγκη για κοινή πάλη των εργατών, για συντονισμό δράσης σε κατεύθυνση αμφισβήτησης της πολιτικής του κεφαλαίου για την υπεράσπιση της ζωής και των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων. Ο αγώνας στο λιμάνι του Πειραιά και όλες οι κρίσιμες υποδομές όπως τα ναυπηγεία και τα πλοία να είναι λαϊκή περιουσία, μοχλός ευημερίας και ανάπτυξη για το λαό μας που θα εξασφαλίζουν σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Πρέπει να είναι αγώνας όλων των εργαζομένων και των συνδικάτων του Πειραιά. Γιατί μόνο σε αυτή την προοπτική μπορούν να αξιοποιηθούν σχεδιασμένα και να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυμένων κοινωνικών αναγκών. Παλεύουμε για να μην προχωρήσει η υλοποίηση του master plan της Κόσκο. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα έργα της κρουαζιέρας στην Πειραϊκή, στην Δραπετσόνα με την επέκταση του Car Terminal, στον Αρμό με την επέκταση της προβλήτας 3. Για να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί στη βιομηχανική και ελληνική ζώνη του Πειραιά στα πλαίσια του master plan της Κόσκο και άλλων επιχειρηματικών σχεδιασμών. Η όποια παρέμβαση σε εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες να μην αλλάζει τους όρους δόμησης και να μην απαγορεύει την πρόσβαση του λαού του Πειραιά στη θάλασσα. Να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Οι ελεύθεροι χώροι να αποδοθούν στο λαό του Πειραιά. Ενάντια σε όλους τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς που επιβαρύνουν την περιοχή του Πειραιά, μεγαλώνουν την εγκατάλευση, οδηγούν σε νέους κινδύνους για τη ζωή, την εργασία και τα δικαιώματά μας. Η ελεύθερη πρόσβαση του λαού στη θάλασσα, καμία επιχειρηματική και εμπορική δράση στους ελεύθερους χώρους. Όλοι οι χώροι, όπως τα λιπάσματα, ο Αρμός, το Παλατάκι, να αποδοθούν στο λαό της περιοχής και να αναπλαστούν με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση και με βάση τις προτάσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Το σύνολο των 640 στρεμάτων της περιοχής των λιπασμάτων με απολοτρήρωση όλης της έκτασης χωρίς αποζημίωση για να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του λαού. Να φύγουν οι όλοι του ΑΝ και τα καζάνια του θανάτου από τις γειτονιές μας. Να ανακτηθούν άμεσα όλες οι άδειες των βιομηχανιών που ρυπαίνουν την περιοχή, να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις τους μακριά τις κατοικημένες περιοχές. Άμεσα μέτρα για τη ρύπαση στην περιοχή από τις βιομηχανίες. Είναι όρος για να σταματήσει άμεσα η δυσοσμία που μας ταλαιπωρεί. Απαιτούμε άμεσα την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ενίσχυση της οργανικής σύνθεσης σε καράβια και στο λιμάνι, τα πόστα. Ουσιαστική λειτουργία επιτροπών υγείας και ασφάλειας με συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων. Άμεση επαναλειτουργία και στελέχωση του σταθμού πρώτων βοηθειών στον χώρο του λιμανιού. Καμία δραστηριότητα, όπως είναι η επισκευή πλοίων, να μην γίνεται έξω από τους χώρους που προδιαγράφονται για την υλοποίησή τους με όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους. Να ενταθούν οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ και του ΚΕΠΕΚ σε όλες τις δραστηριότητες σε όλο το λιμάνι του Πειραιά. Στελέχωση όλων των ηλεκτρικών υπηρεσιών με κατάλληλο προσωπικό, με σταθερή δουλειά και δικαιώματα. Χρειάζονται άμεσα μέτρα για την περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών, πολιτική προστασία, πυροσβεστική, λιμενικό, με όλο το απαραίτητο προσωπικό και μέσα. Ενημέρωση των κατοίκων για σχέδια έκτακτης κατάστασης, σχέδιο που αφορά πυροσβεστική, λιμενικό και αστυνομία, διαθεσιμότητα υποδομών σε συγκεκριμένο νοσοκομείο, εναλλακτικός δρόμος διαφυγής. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και παλεύουμε όχι στο master plan της Κόσκο, όχι στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων της κυβέρνησης. Παλεύουμε για τα δικαιώματά μας στη δουλειά, στην υγεία, στη ζωή, στις γειτονιές μας. Παλεύουμε για λιμάνι, περιουσία του λαού, για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Όλοι στον αγώνα, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Σας ευχαριστώ.